παρέμβαση που κάνουμε ως περιφέρεια, τη βαρύτητα που δίνουμε, την έδωσε με στόμφο ο Περιφερειάρχης μας, όχι τώρα, αλλά προτού ακόμα αναλάβουμε την διοίκηση της περιφέρειας Θεσσαλίας. Και θαρώ ότι καθημερινά την δίνουμε την δυνατότητα με όλους εσάς που εμπλέκεστε μέσα από συλλόγους πολιτιστικούς, με όλο τον κόσμο που παρακολουθεί εκδηλώσεις που είχαν αποφασιστεί, αλλά και νέες εκδηλώσεις οι οποίες μπήκαν στο καλεντάρι το δικό μας, της εφαρμογής πλέον και όχι μόνο της εξαγγελίας, γιατί σήμερα εδώ ήρθαμε να πούμε τι κάναμε και θα τα πούν πολύ καλά οι συνεργάτες μας, ο κύριος Ανδρέου, η κυρία Σπανού και ο κύριος Ζουριδάκης, που δουλεύουν δίπλα στον Περιφερειάρχη, δίπλα στον Αντιπεριφερειάρχη και βγάζουν ό,τι υλοποιείται από πλευράς περιφέρειας προς τα έξω. Θεωρώ λοιπόν ότι ένα μικρό δείγμα της δράσης που έχουμε παρουσιάσει, που έχουμε κάνει, είναι αυτό το ότι πήγαμε παντού όπου υπήρχε πλημμυρισμένη περιοχή και κάναμε δράση. Με σύμφωνη γνώμη του φορέα, είτε του χωριού, είτε του δήμου, είτε οποιοδήποτε τέλος πάντων μπορούσαμε να έρθουμε σε επαφή και πήγαμε παραστάσεις που δεν είχαν πάει όχι μόνο τώρα που έχει συμβεί το κακό για τη Θεσσαλία, αλλά χρόνια ολόκληρα. Και ο στόχος μας ήταν αυτός να φτάσουμε και στο πιο απομακρυσμένο χωριό που λέγεται είτε Χρυσομιλιά με 5 παιδιά στο σχολείο και να κάνουμε δράση πολιτιστική με παρέμβαση της περιφέρειας. Σε αυτήν τη λογική λοιπόν δεν διστάζουμε και οι νέες εξαγγελίες και οι νέες εφαρμογές να φτάσουν και στο πιο απομακρυσμένο χωριό και να υλοποιηθούν και να δουν τη χαρά της πολιτιστικής παρέμβασης από την πλευρά της περιφέρειας και κάτοικοι οι οποίοι ίσως να μην έχουν φτάσει μέχρι σήμερα, είτε παιδάκια μικρά είτε λίγο μεγαλύτερα, να δουν μια θεατρική παράσταση ή οποιοδήποτε άλλο κομμάτι εμείς παρεμβαίνουμε. Δεν θα κουράσω, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί νομίζω ότι εμείς στην πράξη μαζί με εσάς υλοποιούμε αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη ο τόπος και νομίζω ότι θα το φτάσουμε, γιατί τον πύχη τον βάλαμε ψηλά, θα το φτάσουμε σε καλό σημείο και θα είμαστε χαρούμενοι όλοι για αυτό που υλοποιούμε. Να είστε καλά, το λόγο έχουν ο κύριος Ανδρέου, η κυρία Σπανού και ο κύριος Ζουριδάκης να μας πούν αναλυτικά.